Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αθλητική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Αιγαίο. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Επαφή με την ΕΡΤ είχε η διοργανώτρια αρχή της Football League για το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Εν ώψη και της έναρξης του πρωταθλήματος από την τηλεδιάσκεψη που έγινε, προκύπτει πως μπαίνει στην τελική ευθεία και το ζήτημα αυτό. Σκοπός των κινήσεων της διοργανώτριας στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπάρχει με την κρατική τηλεόραση είναι να μπουν νωρίτερα κάποια χρήματα που θα ζεστάνουν τα ταμεία των ομάδων περίπου στις 12.000 ευρώ. Νωρίτερα είχε προηγηθεί τηλεδιάσκεψη με τις ΠΑΕ της Football League σε Βορρά και Νότο αναφορικά με τις εξελίξεις στο πρωτάθλημα. Στο πλαίσιο της έναρξης του πρωταθλήματος της Football League, το Προεδρείο της Ένωσης είχε τηλεδιάσκεψη με την ΕΡΤ ΑΕ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία της παραχώρησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και θα γίνει νέα συνάντηση εντός της εβδομάδας. Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τις ομάδες της Football League, οι οποίες ενημερώθηκαν για τις τρέχουσες εξελίξεις. Να περάσουμε τώρα στο στρατόπεδο της Ρόδου, όπου είχαμε δύο μεταγραφές και αυτές ανακοίνωσε η ομάδα της Ρόδου. Πρόκειται για τον Ποζατζίδη που αποκτήθηκε από τον Κλάθη Παραδεισίου και τον Μπαξεβάνο που είχε παίξει στο νησί την περίοδο 18-19 στο Διαγόρα. Αντίθετα, παρελθόν για τα Ελάφια αποτελεί ο Μουμίν, ο οποίος κατέληξε στην ομάδα του Ιωνικού. Στην τηλεόραση Αιγαίο, κυρίες και κύριοι, μίλησε ο αντιπρόεδρος της ομάδας του Καλυμνιακού, Γιάννης Γιαννικουρής, σχετικά με όσα βιώνουν στον Καλυμνιακό κατά την περίοδο της πανδημίας. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στο δελτίο ειδήσεων Αιγαίο τηλεόραση τον αντιπρόεδρο της ομάδας του Καλυμνιακού, τον Γιάννη τον Γιαννικουρή, με τον οποίο θα μιλήσουμε, πιστεύω, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τώρα εκεί στην Κάλυμνο, όσον αφορά βέβαια το θέμα της πανδημίας στον αθλητικό χώρο. Γιάννη Γιαννικουρή, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα στον αθλητικό κόσμο της Δωδεκανήσου. Πώς βιώνετε την πανδημία τόσο καιρό κλεισμένη στα σπίτια σας και γενικότερα τα γήπεδα και ο αθλητισμός έχει κλείσει εδώ και τόσο καιρό, ιδιαίτερα βέβαια στη δεύτερη τοπική κατηγορία όπου αγωνίζεται ο Καλυμνιακός. Κύριε Κουμέντε, βιώνουμε στο πετσί μας για τα καλά τις συνέπειες της πανδημίας. Συμπληρώνουμε σήμερα ένα χρόνο από τη διακοπή του πρωταθλήματος της Β' κατηγορίας νήσων. Οι ποδοσφαιριστές και εμείς είμαστε λίγο αγανακτισμένοι, γιατί είχαμε συνηθίσει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, προπονήσεις. Οι εγκαταστάσεις έχουν κλείσει όλες οι αθλητικές του Δήμου Καλύμνου. Δεν μπορούν να αθληθούν τα παιδιά και είμαστε σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση και για τη Δωδεκάνησο και για την πατρίδα που βιώνουμε αυτές τις μέρες. Ελπίζουμε να τις αποφάσεις των δημοξιολόγων τις επόμενες εβδομάδες, ώστε σιγά σιγά να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα και οι ποδοσφαιριστές και τα παιδιά και εμείς σαν διοικητικό συμβούλιο. Θεωρείτε ότι φέτος έχει τελειώσει η χρονιά, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παίξετε μπάλα μέχρι το τέλος του χειμώνα? Πιστεύω πως η χρονιά φετινή έχει χαθεί. Δεν νομίζω να μπορούμε να παίξουμε πλέον μπάλα, γιατί οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Έχουμε μπει πλέον στα μέσα Μαρτίου. Πότε θα βγάλουν οι λοιμοξιολόγοι τις αποφάσεις να ανοίξουν, να μπουν σε μια προπόνηση. Οπότε έρχεται και το Πάσχα. Είναι δύσκολο να πιστεύω ότι η χρονιά έχει χαθεί. Αυτό όμως μας δίνει περισσότερη όρεξη για τη συνέχεια, να δουλέψουμε το καλοκαίρι, να βγάλουμε τις υποχρεώσεις που έχουμε, ώστε το Σεπτέμβριο να είμαστε έτοιμοι για μια νέα αθλητική χρονιά. Εσύ το τελευταίο χρονικό διάστημα πηγαίνατε στο Βαθύ, αν δεν κάνω λάθος, να παίξετε μπάλα, έτσι? Ναι, κάναμε κάποιες προπονήσεις στο Βαθύ, διότι το γήπεδο ήταν κλειστό εδώ, ότι το έξω κάναμε κάποιες εργασίες και είχαμε δηλώσει ότι φέτος θα παίζαμε στο Βαθύ για κάποιους άλλους λόγους που κάποιους άλλους θα τις αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή. Πριν από μερικές εβδομάδες είχε ανακοινωθεί ότι πρόκειται να αλλάξει ο χλωοτάπητα στο κεντρικό γήπεδο της Καλύμνου. Τι γίνεται με το θέματος? Πλέον είναι απόφαση της περιφέρειας. Περιμένουμε την τελική έγκριση από την περιφέρεια. Από την... Έχουν γίνει απαιτέλειες ενέργειες από το Δήμο Καλύμνου. Και από ό,τι γνωρίζω, περιμένουμε την τελική έγκριση της περιφέρειας. Κάτι που δεν έγινε στο τελευταίο συμβούλιο. Δεν ξέρω τους λόγους που δεν συζητήθηκε το θέμα του χλωοτάπητα και του φωτισμού στο γήπεδο του Βαθύ. Δεν συζητείται και δεν πήγε καν στο. Από ό,τι έχω μάθει, και μάλλον θα καθυστερήσει ακόμα λίγο περισσότερο. Εμείς θέλουμε να πιέσουμε την περιφέρεια και το Δήμο Καλύμνου, όποιοι είναι υπεύθυνοι τέλος πάντων, να φτιαχτεί το γήπεδο της Καλύμνου και ο στίβος και το ποδόσφαιρο και ο φωτισμός στο Βαθύ, ώστε να μπούμε να πλέον οι καταστάσεις να αλλάξουν. Και πρέπει κάτι να γίνει για το κλειστό του μπάσκετ της Καλύμνου.
Ήταν το αρχαιότερο γήπεδο της Καλύμου κλειστό που φτιάχτηκε στη Δωδεκάνησο και παραμένει τα ίδια. Έχουν αλλάξει όλα τα γήπεδα και εμάς το γήπεδο της Καλύμνου είναι... παραμένει στην ίδια κατάσταση. Πάντως ο εκτεταλμένος αθλητισμός, ο κύριος Νίκος Νικολής, έχω την εντύπωση ότι έχει ενδιαφερθεί προσωπικά για να λυθούν αυτά τα προβλήματα εκεί στην περιοχή, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έχει κάτι κάνει τις ενέργειες, τον ευχαριστούμε, αλλά πρέπει να, πλέον να μπούμε και στην πράξη τώρα, κύριε Κουμέντου, από τα λόγια. Πρέπει, αν δεν τα δούμε στην πράξη, τον ευχαριστούμε τον κύριο Νικολή. Αλλά πρέπει πλέον να γίνουν και πράξεις τα λόγια, επιτέλους. Να πει και η Κάλυμνος, γιατί η Κάλυμνος έχει υποβαθμιστεί στις εθνικές εγκαταστάσεις τόσα χρόνια. Την τελευταία 20 ετία κανείς δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με τις εγκαταστάσεις Κάλυμνου. Ο COVID έχει χτυπήσει την οικογένεια του Καλυμνιακού, γιατί είδαμε ότι ακούστηκαν για πολλά θύματα εκεί στην περιοχή το προηγούμενο διάστημα. Εντάξει, η οικογένεια του Καλυμνιακού είναι μεγάλη οικογένεια. Εξαρτάται πώς το λέτε, την τωρινή. Δηλαδή, οι αθλητές και η διοίκηση δεν έχει χτυπήσει. Αλλά η οικογένεια του Καλυμνιακού τόσα χρόνια έχει πολλούς φίλους, πολλούς αγαπημένους. Οπότε κάποιοι από αυτούς έχουν νοσήσει. Να περάσουμε τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και να πάμε στο All-Star Game, εκεί στο NBA, όπου σαν μικρό παιδί πανηγύρισε την ανάδειξή του σε MVP του NBA All-Star Game 2021. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο κομισάριος Άνταμ Σίλβερ, τον κάλεσε να παραλάβει το νέο του βραβείο, με το οποίο ο Greek Freak πήρε ακόμη περισσότερη δύναμη για το δεύτερο μισό της κανονικής περίοδου. Να δούμε πώς έγινε ακριβώς η ανακοίνωση σε MVP στο All-Star Game από τον κομισάριο του NBA. And draw attention to the critically important work you're doing and your 250,000 current students. So thank you very much to the HBCU community. To these All-Stars, I know you miss the fans miss you guys. Thank you very much for being here. But most importantly, our Kobe Bryant MVP award tonight goes to Giannis Antetokounmpo. Giannis, congratulations on the MVP trophy. Thank you, thank you. It's Sunday, but the bank was open for you today. Quite a bit, actually. Usually it's closed, but for me it was open. It was extended hours, and I called ahead, so it was open. What's it like when every shot's just going in like the way it was tonight? No, it's fun, it's fun. I was happy, my teammates had fun, and just being around great players is just easy to play with. Εξαιρετικός για μια ακόμη φορά ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η βραδινή αθλητική σας ενημέρωση από το Αιγαίο TV ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.